Κάμερα της Κρήτη TV βρέθηκε σήμερα στο προσφυγικό προάστιο, στο Ατσαλένιο, εκεί που υπάρχουν δύο νέα πρόσωπα. Πρόσωπα από την Πορτογαλία που έδωσαν άρωμα από την συγκεκριμένη χώρα στην ομάδα του ΠΟΑ. Με την βοήθεια των ανθρώπων της ομάδας, οι Πορτογάλοι μίλησαν σήμερα στην κάμερα της Κρήτη TV. Από ό,τι φαίνεται, είχε κάτι αυτό το νησί που το αγαπήσατε τόσο πολύ που θέλατε να γυρίσετε. Μου αρέσει πάρα πολύ το νησί. Μου έχουν υποδεχθεί κατά καιρούς οι άνθρωποι πολύ ζεστά και πολύ όμορφα, όπως και τώρα. Μου φέρθηκε πολύ όμορφα ο πρόεδρος, γνωρίζει τις συνθήκες που κρατούν στον ΠΟΑ, γνωρίζει τον προπονητή. Condiciones de trabajo, tú como entrenador, mis compañeros. Οι συνθήκες που υπάρχουν στην ομάδα σίγουρα. Υπάρχουν συμπαίκτες που έχει κάνει μαζί, όπως ο Μιχάλης Ανιτσάκης και ο Μανώλης Ολμπάκης, ο προπονητής που έχει μιλήσει, όπως και ο πρόεδρος που του έχει φερθεί πολύ σωστά και αυτόν και αποφάσισε να έρθει στον ΠΟΑ. Para mí es distinto un entrenador ahora que yo conozco. Σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό ο προπονητής από τον συμπαίκτη. Υπήρξαμε συμπαίκτες, λέει, με τον προπονητή πριν 2 χρόνια, αλλά νομίζω ότι και σαν προπονητής θα έχει μια καλή δουλειά, γιατί είναι καλός σαν άνθρωπος και έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, οπότε θα έχει μια καλή συνεργασία. Και foi una persona que ένας άνθρωπος που με βοήθησε πολύ τον πρώτο χρόνο όταν ήρθα στην ομάδα, και τώρα είναι η ευκαιρία και εγώ από τη μεριά μου να το βοηθήσω, έτσι σαν προπονητής που είναι στο ξεκίνημά του. Και στο τέλος της χρονιάς θα φωνάξουμε καμπεώνες. Vamos a trabajar. Vamos a luchar para eso. Σίγουρα, το σίγουρο είναι, θα παλέψουμε και θα δουλέψουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Και κάτι πέρα από τον ΠΟΑ. Τέλειωσε ένα Euro. Αυτή τη φορά η Πορτογαλία στάθηκε άτυχη. Γνωρίζουν ότι ο προπονητής της Πορτογαλίας, ο Φερνάντο Σάντος, είναι πολύ αγαπητός στην Ελλάδα και έχει πετύχει πολλά και στην Ελλάδα. Θέλουμε ένα μικρό του σχόλιο. Ευχόμαστε να συνεχίσει με την Εθνική Πορτογαλίας. Toda gente conoce a Fernando Santos. Και εδώ και στην Πορτογαλία έχει δουλέψει πάρα πολύ. Και ganamos lo vero. Es normal. Είναι λογικό, έχει δουλέψει παντού, τον ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι ένας από τους ήρωες της Πορτογαλίας στο ποδόσφαιρο για αυτά που έχει πετύχει.